συνδικάτο μας μέρες πριν την απεργία, κάποιες μέρες, είχαμε στείλει εδώ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων το έτοιμά μας να γίνει συνάντηση. Λοιπόν, δεν υπήρχε άνθρωπος εδώ. Αντιπανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, παρά μόνο ένα. Ο ίδιος άνθρωπος μας συναντάει κάθε φορά και από την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής. Ο κύριος Βασιλικός, που είναι μέλος διοίκησης της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής. Απευθυνόμενοι σε αυτόν, έχει μια σημασία λίγο για να συνδέσουμε το πάση. Λέμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ότι αυτά που λέει για 10 ώρες δουλειά και για ψίχουλα των 3% στο βασικό μισθό, να τα ξεχάσει και να τα πάρουν τώρα άμεσα πίσω. Τώρα. Όπως επίσης, όσοι δεν γνωρίζετε, τους είπαμε να πάρουν πίσω και αυτή τη φαϊνή ιδέα που έχουν, να φτιάξουν, λέει, ένα επαγγελματικό ταμείο, το οποίο στην ουσία είναι ασφαλιστική εταιρεία, για να συνεννοηθούμε, με καταστατικό, διοικητικό συμβούλιο κτλ. Ούτως ώστε, λέει, να μας βοηθήσουν να παίρνουμε κι εμείς, λέει, κάτι σαν εφάπαξ ποσό και να έχουμε μια ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με το ΝΕΠΚΑ κτλ. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουνε? Όλα αυτά τα κέρδη που έχουν βγάλει από την υδρότα μας, από την πολύ σκληρή δουλειά, από την απληρωσιά, από την αυθαιρεσία, από τα εξαντλητικά ωράρια, όλο αυτό το πλούτο και τα κέρδη που έχουν βγάλει, ένα μέρος του θέλουν να το επενδύσουν σε επαγγελματικά, επενδυτικά ταμεία και ασφαλιστικά. Αυτό είναι το κόλπο. Και θα μας το παρουσιάσουν και ως φιλεργατική επιλογή των ξενοδόχων. Λοιπόν, δεν τσιπάμε εμείς σε τέτοια και είπαμε στην Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, επειδή είναι αυτοί που λένε κάθε φορά, θυμάστε, που ερχόμαστε και καταθέτουμε πρόταση ολοκληρωμένη για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση στην Αθήνα, για να έχουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν πίσω τα υπαήμερα και όλα αυτά, και λένε κάθε φορά ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την πανελλαδική κλαδική σύμβαση και αυτή θα τηρούμε και περιμένουμε να υπογραφεί. Τους είπαμε, λοιπόν, ότι επειδή αυτά λένε κάθε φορά, άρα συμφωνούν και με τις απαιτήσεις που έχει η ΠΟΚ. Άρα τα λένε μαζί. Και αυτοί εδώ θέλουν, δηλαδή, στην Αθήνα να δουλεύουμε 10 ώρα και να πάρουμε ένα χαρτζιλίκι για τσίκλες, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ούτε ένα καρβίλι ψωμί δεν παίρνει σήμερα με 3%. Έτσι όπως πάει η ακρίβεια. Ούτε που να τους περνάει από το μυαλό. Το θέμα ποιο είναι, συνάδελφοι? Το μεγάλο μας θέμα ποιο είναι? Ότι όλοι εμείς που σήμερα κάναμε την επιλογή να απεργήσουμε και να κατέβουμε στον δρόμο, ακόμα και όσοι κάναν την επιλογή και απέργησαν και δεν κατέβηκαν στον δρόμο, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας αυτόν τον αγώνα να τον συνεχίσουμε. Σήμερα κάναμε μία αρχή. Σήμερα κάναμε μία ακόμα κινητοποίηση. Ούτε η τελευταία πρέπει να είναι, ούτε, να το πούμε έτσι, η κινητοποίηση που θα τα τελειώσει όλα. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μήνυμα προς όλους που αυτή τη στιγμή είναι στους χώρους δουλειάς. Είναι μήνυμα για να γραφτούν στο συνδικάτο, για να γραφτούν στα επιχειρησιακά σωματεία, για να αντιδράσουμε, γιατί δεν πάει άλλο. Αυτό είναι η σημερινή κινητοποίηση. Δεν περιμέναμε, συνάδελφοι, ότι θα μας ικανοποιήσουν τα αιτήματα αυτοί που ζητάνε 10 ώρες δουλειά και 3% αύξηση, με την κυβέρνηση να τους κάνει πλάτες. Δεν το περιμέναμε. Το λέμε σε όλους. Χρειάζεται σκληρός αγώνας. Χρειάζεται ακόμα πιο μαζικός αγώνας. Χρειάζεται ακόμα περισσότεροι να στήσουν το μυαλό τους για το πώς ακόμα καλύτερα θα οργανωθεί, πώς ακόμα καλύτερα θα ενημερώσουμε τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν, πόσο καλύτερες ανακοινώσεις θα βγάλουμε, πόσες περισσότερες γενικές συνελεύσεις θα κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ κρινόμαστε όλοι, συνάδελφοι.